Τώρα λοιπόν που είναι τα δύο κορίτσια μπροστά σας, η Νατάσα και η Ανδριάννα, η Ανδριάννα και η Νατάσα, είναι η στιγμή που θα πρέπει να αποφασίσετε ποιο κορίτσι θα αποχωρήσει από το My Style Rocks. Evelyn, ξεκινάμε με σένα. Κορίτσια μου γλυκά. Ανδριάννα μου, είσαι ένα ευγενικό πλάσμα, μια κυρία, όμως είσαι εδώ για τα looks σου. Και ενώ επέστρεψες και πίστεψα πάρα πολύ σε σένα και πίστεψα πολύ στα λόγια σου και μας έταξες ότι θα δούμε αυτή την ανανεωμένη Ανδριάννα, την εξελιγμένη, αυτό που θα μας εντυπωσιάσει και θα μας εκστασιάσει, δεν το έχουμε δει. Το πλησιέστερο look από αυτά που τέλος πάντων μας έχει στάξει είναι το σημερινό το look, το οποίο είναι ένα ok look. Υπό normal συνθήκες αυτό το look δεν θα το είχαμε βαθμολογήσει πολύ καλά. Άρα στην πραγματικότητα μέχρι στιγμής ακόμα δεν μας έχει φέρει αυτά που θα θέλαμε να δούμε από εσένα και θα ήθελα κι εγώ να δω από εσένα. Να ταιριάζουν τα ρούχα σου με το λόγο σου. Νατάσα μου, ήρθε σε ένα κορίτσι που στην αρχή έλεγα πώς θα εξελιχθεί. Και εξελίχθηκες. Και ακόμα δεν έχω καταλάβει ούτε πώς στέκεσαι απέναντί μας, ούτε ποιο είναι το στυλ σου, το δικό σου το στυλ. Ποια είναι αυτή η Νατάσα που μας εντυπωσιάζει με την αλέγκρα προσωπικότητά της. Όμως, δεν μπορώ να ξεχάσω ότι έχεις κερδίσει μία μέρα, έχεις εντυπωσιάσει με κάποια look, εγώ σου έχω δώσει υψηλές βαθμολογίες, όσο και αν σε στεναχωρούν περισσότερο οι χαμηλές βαθμολογίες και μένεις αυτές. Και πιστεύω πως αυτή τη φορά εσύ αξίζεις μία δεύτερη ευκαιρία. Νατάσα, θα ήθελα να παραμείνεις στο My Style Rocks. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλήθεια. Πάρα πολύ. Ας πάμε τώρα στον κύριο Καβάλα. Ανδριάννα, σου είπαμε καλώς όρισες πίσω, δίδοντάς σου μία ευκαιρία πολύ πιο εύκολη από ό,τι οποιοδήποτε άλλο κορίτσι, γιατί μας είχες δει από το σπίτι, είχες μιλήσει με άτομα δικά σου, ήξερες πώς πρέπει να φερθείς, τι πρέπει να κάνεις. Αυτό που έκανες σχεδόν υπέροχα είναι να αμήνεσαι ή να συμβουλεύεις τους άλλους τι πρέπει να κάνουν για το look τους. Την ίδια στιγμή που έλεγες κάτι φιλοσοφημένο, εσύ είχες κάνει λάθος στην αφίεση τη δική σου. Πάμε τώρα στην αγαπημένη μου εδώ. Εσύ που είσαι μαθημένη να πηγαίνεις σε στούντιο, να ηχογραφείς, να κάνεις, να δείχνεις, άρα ξέρεις ποια είναι η πειθαρχία του να μπαίνεις σε ένα ρόλο και να πρέπει να τον διεκπαιρεώσεις. Γιατί εκνευρίζεσαι, γιατί στεναχωριέσαι με κάποιους βαθμούς που σου δίνουν οι άλλοι ή με τον τρόπο που σου το λένε. Άρα λοιπόν βάζω κάτω την κλίμακά μου και λέω εδώ τι κάνουμε, πώς πρέπει να φερθούμε. Απ' την άλλη μεριά, η Ανδριάννα έχει μία φάση γλυκιά να λέει «Μα εγώ το έβαλα έτσι γιατί ξέρετε νόμιζα ότι πρέπει να εντυπωσιάσω με αυτόν τον τρόπο» κτλ. Για να μην μακρηγορώ. Θεωρώ ότι εγώ θέλω να κρατήσω την Ανδριάννα γιατί θεωρώ ότι πρέπει να μου δείξει πώς διπλώνουν τα ρούχα, πώς τα βάζουν. Μία στο σουτιέν, μία από κάτω, μία το στρίφωμα, μία το ένα το άλλο και θα της δώσω άλλη μία ευκαιρία. Θέλω να παραμείνεις εσύ. Ευχαριστώ. Είναι ωραίο που τις κάνεις να χαμογελούν, γιατί έτσι τους φεύγει λίγο και μα δεν είναι έτσι. Και το στρες. Έλα, ναι. Τώρα βέβαια, όσο και να το έκανες εσύ αυτό, πρέπει να έρθει ο Στέλιος και να πάρει μία απόφαση. Ναι. Ανδριάννα, λυπάμαι που είσαι εδώ μπροστά μας σήμερα, διότι είχες μία πάρα πολύ ωραία ευκαιρία να... Πραγματικά πολύ ωραία, όπως είπε και ο Λάκης πριν, έφυγες σε ένα σημείο που ήδη είχες κάτσει αρκετά, έφυγες για λίγο, ξεκουράστηκες, είδες λίγο το παιχνίδι απ' έξω και πραγματικά και εγώ περίμενα, όπως μας υποσχέθηκες, να μπεις μέσα πολύ δυναμικά,
και να δείξεις εικόνες, και αν όχι την πρώτη εβδομάδα, τη δεύτερη τουλάχιστον, να δείξεις εικόνες ωραίες, πιο όριμες, προτάσεις, διάφορα. Και νομίζω ότι αντί να γίνει τελικά αυτό, κούμποσες περισσότερο, μας έδειξες λιγότερο ωραίες εικόνες από ό,τι έδειχνες στην αρχή και δεν αντιδρούσες και καθόλου. Δηλαδή, ξέρεις, εδώ είναι ένα παιχνίδι που χρειάζεται και αντίδραση. Εγώ δεν το αισθάνθηκα να κάνουμε κάποιο διάλογο, ούτε με τα ρούχα, ούτε με τον λόγο. Και παρόλα αυτά, όταν ερχόταν η ώρα εσύ να μιλείς για κάτι άλλο, τα λες πάρα πολύ ωραία. Όμως εδώ δεν είναι διαγωνισμός μόνο λόγου. Και νομίζω ότι δεν αξιοποίησες την ευκαιρία που είχες. Δεν το αξιοποίησες. Χάρηκα όταν είχες τη δεύτερη ευκαιρία. Πάντως δεν είδαμε την Ανδριάννα που υποσχέθηκες ότι θα βλέπαμε. Νατάσα. Θα πάθω καρδιά. Θα σου λείψει το παιχνίδι, ε. Θα μου λείψει. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτό έλεγα στις κοπέλες πριν και γελάγαμε. Ότι για κάποιο λόγο οι αντιδράσεις μου εδώ είναι στο δεκαπλάσιο. Δεν ξέρω γιατί τόσο πολύ. Στεναχωριέμαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Εκδηλώνω. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί όμως. Το ζω πάρα πολύ έντονα. Γι' αυτό λίγο έχω ηρεμήσει λίγο τις τελευταίες μέρες. Γιατί. Εντάξει. Είναι αυτό που λέω, ότι έχω καταλάβει κιόλας πολλά πράγματα. Σε πολλά ευθύνομαι κι εγώ ίδια. Μάλλον πολλές φορές δεν φέρνω ωραία look, okay. Το έχω καταλάβει, γιατί στην αρχή δεν το καταλάβαινα, να πω την αλήθεια. Και αντιδρούσα έτσι, λίγο απότομα. Εμείς εδώ θέλουμε έντονες προσωπικότητες. Και έντονες εικόνες. Για να έχουμε πράγματα να συζητάμε. Ανδριάννα. Θα μας δώσεις κάτι αν παραμείνεις στο διαγωνισμό. Έχεις να δώσεις καινούργιες εικόνες. Έχουμε να δούμε άλλη Ανδριάννα. Έχουμε, βεβαίως έχουμε. Δεν είσαι πολύ σίγουρη. Είμαι. Είσαι. Βεβαίως είμαι. Στο My Style Rocks θα παραμείνει η Νατάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν θέλω πάλι να πιάσω τα κλάματα. Εγώ χάρηκα. Συγκρατήσω. Εγώ χάρηκα. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αλήθεια. Νατάσα μου, μπορείς να πάρεις την θέση σου. Από εκεί. Να πάω από εκεί. Έχω αποσυντονιστεί. Έλα εδώ, Ανδρία. Πήγαινε πρώτα, νομίζω, να χαιρετήσεις τις παίκτες σου και μετά να χαιρετήσεις. Θα έρθω και σε σένα μετά. Θα έρθω. Yay. Η σχέση μου και η παράνομη σχέση μου. Η νόμιμη και η παράνομη σχέση μου. Κατερίνα μου. Τώρα. Τι θα κάνουμε τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δόθηκε να ξανάρθω. Γιατί την προηγούμενη φορά που έφυγα, ένιωσα ότι συμπαντικά δεν έκλεισε ο κύκλος όπως έπρεπε. Γιατί έλειπε ο κύριος Γαβαλάς, ήταν άλλες συνθήκες, οπότε θεωρώ ότι τώρα πραγματικά έκλεισε όπως έπρεπε όλο αυτό. Αυτό πιστεύω. Και φεύγω πλήρης, πραγματικά. Είσαι ιδιαίτερη, πολύ σωστή, αντικειμενική ακόμα και σε αυτές τις συνθήκες με τον εαυτό σου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε αυτές τις δύο εβδομάδες εδώ, Ανδριάννα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα, Ανδριάννα. Εγώ ευχαριστώ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα για την Ανδριάννα μας. Ευχαριστώ.
Έφυγε. Τα κορίτσια τώρα είναι 7. Φυσικά περιμένουμε την Καζαμπλάνκα να επιστρέψει και ένα άλλο κορίτσι το οποίο θα διανθίσει αυτό το υπέροχο μπουκέτο των διαγωνιζομένων του My Style Rocks στην 12η διαγωνιστική εβδομάδα που έρχεται στο επόμενο επεισόδιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους κριτές μου που τόσο πολύ αγαπώ, το Λάκι μου, την Εβελίν μου και το Στέλιο μου που κάθε τέτοια μέρα είναι λίγο περίεργα όταν τους κοιτώ και φυσικά πάνω από όλους εσάς. Γεια!